Συντρόφισσες, σύντροφοι. Παρακαλώ τους φωτογράφους να, αφού εξάντλησαν τα φίλμ τους, να διευκολύνουν την επαφή του συντρόφου Σιμίτη με το κοινό. Παρακαλώ πάρα πολύ, απομακρυνθείτε από το αναλόγιο. Συντρόφισσες, σύντροφοι, σας ευχαριστώ όλους για την ψήφο σας. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ για την κοινή βούληση, την κοινή προσπάθεια να ολοκληρώσουμε δημοκρατικά, πειθαρχημένα, με γνώση των ευθυνών μας τη συνεδριακή διαδικασία. Αποδείξαμε για δεύτερη φορά όχι μονάχα ότι είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία αποτελεσματικά, αλλά ότι έχουμε την πολιτική ωριμότητα και την υψηλή στην αίσθηση χρέους απέναντι στον ελληνικό λαό που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σοσιαλιστικό κίνημα. Αποδείξαμε ότι δίκαια πρωταγωνιστούμε στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο λόγος, αλλά είναι για μας και πράξη. Αποδείξαμε ότι έχουμε και τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να συστρατευτούμε σε μια νέα πορεία νίκης του κινήματος. Δυσκολευτήκαμε, αλλά δώσαμε λύση. Δυσκολευτήκαμε, αλλά αποδείξαμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα, ότι μαζί, σεβόμενοι τους κανόνες της δημοκρατίας, μαζί επιβάλαμε πάνω από την πόλωση την ενότητα, την υφαλιότητα, την προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ακόμα και τις πιο έντονες στιγμές του συνεδρίου, ομοφωνήσαμε ότι θέλουμε να έχουμε μια κοινή βούληση, ένα κοινό αποτέλεσμα. Όλοι μαζί τη Δευτέρα, ενωμένοι, θα στηρίξουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου. Συντρόφισσες, σύντροφοι, από το συνέδριο αυτό βγαίνουμε πιο δυνατοί. Σφυριλατήσαμε σχέσεις, δεν τις αποδομήσαμε. Συνθέσαμε πολιτικές προτάσεις προοπτικής του ΠΑΣΟΚ. Δεν μαρμαρώσαμε σε δογματισμούς. Τολμήσαμε επιλογές για παραπέρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε νικητής μέσα από την πιο συγκλονιστική πολιτική διαδικασία της μεταπολεμικής περίοδου. Μέσα σε ένα τετραήμερο πυκνώσαμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, τη δυναμική του, την αγωνία του, την ελπίδα του, το πάθος, την αποφασιστικότητά του να δώσει μια νέα πορεία στον τόπο. Η θέληση να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε μαζί, να προχωρήσουμε ανανεωμένοι, να προχωρήσουμε για την νίκη, υπερίσσε στο φόβο, την αμηχανία, την αναποφασιστικότητα. Αξίζουμε όλοι μας, από όλους μας, θερμά συγχαρητήρια. Τούτη τη στιγμή πρέπει να στρέψουμε τη σκέψη μας στον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα!
η δυναμική που γνωρίσαμε τούτες τις μέρες, τους χιλιάδες συντρόφους που άκουγαν για ώρες τις συζητήσεις με προσοχή, τις τοποθετήσεις εκατοντάδων συνέδρων, την αγωνία για το αύριο. Αυτή είναι η δυναμική στην οποία έδωσε ζωή ο Αντρέας. Η απόφασή του στις 3 Σεπτέμβρη 1974 ήταν απόφαση που η σημερινή διαδικασία απέδειξε ότι δεν ήταν εφήμερη. Ήταν απόφαση που είχε τέτοια διάσταση, τέτοια προοπτική, ώστε έχει αποτελέσει στοιχείο του συλλογικού μας είναι. Έχει αποτελέσει στοιχείο αυτού που είναι σήμερα η Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα είναι σήμερα σίγουρα περήφανος για μας. Η βεβαιότητα γι' αυτό μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση, ότι ανταποκριθήκαμε στο όραμά του, στο όραμα εκατομμυρίων Ελλήνων που ενσάρκωσε και εξέφρασε για μια μεγάλη δημοκρατική σοσιαλιστική παράταξη. Πιστεύω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι τον τιμήσαμε πολιτικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο που εκείνος θα διάλεγε ο ίδιος, θα ήθελε να δείξουμε τον τρόπο ότι ακολουθούμε τη γραμμή του, ότι συνεχίζουμε το έργο του, ότι δίνουμε προοπτική στο δημιούργημά του, ότι το ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε είναι το ΠΑΣΟΚ το δικό μας, το οποίο συνεχίζουμε. Η στιγμή αυτή, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μια μεγάλη στιγμή για πολλούς από μας, αλλά ειδικά για μένα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν ίδρυσα μαζί με άλλους τον Όμιλο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, όταν πρωτοσυνάντησα τον Ανδρέα Παπανδρέου στα γραφεία του στην Οδόν Ομήρου και μετά στην Οδόν Σουηδίας, όταν συζητούσαμε την προετοιμασία των προγραμματικών δεσμεύσεων της τότε Ένωσης Κέντρου, όταν μετά συναντιόμαστε στην εξορία από παρακολούθηση από τις αστυνομίες, πολλοί από εμάς με πλαστά διαβατήρια, μία ήταν η επιδίωξή μας πέρα από την απελευθέρωση της χώρας από την τυραννία. Μία η επιδίωξη να ιδρύσουμε στην Ελλάδα ένα μεγάλο σοσιαλιστικό δημοκρατικό κόμμα. Το αποφασίσαμε βεβαίως με τον Ανδρέα Πρωτεργάτη λίγες μέρες προτού γυρίσουμε στην Ελλάδα στο Βίντερτου της Ελβετίας, και το κάναμε πραγματικότητα στην Αθήνα στις 3 Σεπτέμβρη του 1974. Το σοσιαλιστικό αυτό κόμμα, παρά τις μεγάλες επιτυχίες που είχε μέχρι σήμερα, συνοδευόταν από ένα ερωτηματικό, μεγάλο στην αρχή, μικρό αργότερα. Ένα ερωτηματικό όμως που δεν έπαψε να υπάρχει. Θα μπορούσε να επιζήσει το κόμμα αυτό του ιδρυτή του? Θα μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός ότι η παρουσία του Προέδρου του ήταν πάντα καθοριστική για όλες τις κινήσεις του? Μήπως η μετά Ανδρέα εποχή ήταν η μετά ΠΑΣΟΚ εποχή? Το συνέδριο απέδειξε ότι η μετά Ανδρέα εποχή δεν είναι η μετά ΠΑΣΟΚ εποχή.